Καλησπέρα φίλοι μου και σήμερα πάλι μαζί ε, με ένα καινούριο ερώτημα που θέτουν πολλοί από εμάς. Γιατί πρέπει να κοπιάζει τόσο πολύ ο άνθρωπος στη ζωή του. Ε, ας μην ξεχνούμε ότι ο Θεός είπε στον Αδάμ μετά την παράβαση και την εξορία του προπάτορά μας από τον παράδεισο. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, ώσπου να ξαναγυρίσεις στη γη από την οποία προήλθες, γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις. Διαβάζουμε στη Γένεση στο πρόσωπο του Αδάμ καταδικαστήκαμε όλοι να ζούμε με τον κόπο μας και από τον κόπο μας. Ο Θεός νομοθέτησε έξι μέρες την εβδομάδα πρέπει να εργάζεσαι. και ο Απόστολος Παύλος όρισε. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός να μην τρώει κιόλας. Ο ίδιος έγινε λαμπρό παράδειγμα κόπου όχι μόνο στην αποστολική αλλά και στην βιοποριστική εργασία. Ξέρετε, έλεγε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, ότι για τις ανάγκες της δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε έτσι σκληρά. Μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια, έγραψε στους Κορινθίους και σε άλλους. Δεν επιβαρύναμε κανέναν με τη διατροφή μας, αλλά εργαζόμασταν μέρα νύχτα με κόπο και μόχθο, για να μην γίνουμε βάρος σε κανέναν σας. Ας μην παραλείψουμε να πούμε πάντως ότι με τον κόπο όχι μόνο οι υλικές μας ανάγκες ικανοποιούνται, αλλά και η ψυχή μας ωφελείται. Κοπιάζοντας, βλέπετε, συνειδητοποιούμε την αδυναμία μας, και ζητάμε τη βοήθεια του παντοδύναμου Θεού. Επιπλέον ταπεινώνουμε το σώμα μας, μαζί με το οποίο ταπεινώνεται και η ψυχή, όπως λέει ο Αβάς ο Δωρόθεος. Κόπος και ταπείνωση έχουν στενή σχέση. Γι' αυτό ο Δαβίδ παρακαλούσε τον Κύριο δε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Αυτά φίλοι μου για σήμερα. Εάν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι φίλοι και ακολουθήστε το κανάλι μου. Να είστε καλά! Και θα τα πούμε πολύ σύντομα.